Союз Сарада Йони. Енажио. Чертине, де за тус врискам поте. Με το σοβάρο, γιατί είναι τεράστιος ο βράχος. Σκηνές τρόμου στα πιτσίδια μετά την αποκόλληση μεγάλου βράχου, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο και μία ανάσα από σπίτι οικογένειας, η οποία είχε άγιο. Ακούσαμε κατά τις 11.30 ώρα, ήμασταν από κάτω ακριβώς σε ένα σπίτι σε μια κηδεία, ακούσαμε ένα μπουμ και βγήκαμε, ανεβήκαμε πάνω και είδαμε αυτό το χάλι εδώ. Φοβηθήκατε? Ναι, πάρα πολύ. Δεν δυνατός δηλαδή ο θόρυβος. Πάρα πολύ. Τρέμαμε. Όλοι κάτω στην κηδεία την ακούσαν. Ναι, πολύ τυχεροί ήμασταν, γιατί μισή ώρα πριν, ένα τέταρτο μάλλον πριν, ήμασταν μέσα στα γκαράζ και βγήκαμε και φύγαμε από κάτω στην κηδεία. Ήμουνα μέσα στο σπίτι και ακούω ένα βουβου σαν να κάνει σεισμό και μετά ένα θόρυβο πολύ δυνατό. Βγαίνω έξω, λέω κάτι έσκασε, δεν γίνεται. Αφού τα ακούσαν και από κάτω, ήταν κηδεία και τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Και βγαίνω έξω, βλέπω καπνό μέχρι πάνω. Σαν καπνό το είδα εγώ, τελικά ήταν σκόνη. Και λέω κάτι άρπαξε φωτιά. Και τελικά άνοιξα, μπήκα μέσα. Είδα ένα βράχο τεράστιο. Πάνω σε ένα αυτοκίνητο αντίκα, μια μηχανή BMW αντίκα κι αυτή. Καλά αυτή διάλυση. Και το άλλο το αμάξι δεξιά κι αυτό μεγάλη ζημιά. Τέσσερα αυτοκίνητα δηλαδή και μια μηχανή. Ναι. Όπως περιέγραψαν, γλίτωσαν τα χειρότερα. Καθώς 15 περίπου λεπτά νωρίτερα, η γυναίκα και ο σύζυγός της βρισκόταν στο υπόστεγο, στο οποίο καρφώθηκε ο μεγάλος βράχος άνω των 2,5 μέτρων, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα αντίκες και σε μία μηχανή. Είναι πάρα πολύ τυχεροί. Αν ήταν λίγο πιο κοντά το σπίτι, που θα υπήρχε πρόβλημα να μπουν μέσα στο ίχυμα. Αμμώδη είναι αυτά όλα. Αμμώδη. Λίγο με τη βροχή, λίγο με λίγο ένα σεισμό, υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο κομμάτι, τρομάξαμε πάρα πολύ. Και εγώ και η μητέρα μου το είδαμε. Θα μπορούσε να δει και να δει τα παιδιά. Βέβαια, άμα ήταν Σάββατο ή Κυριακή, ίσως να ήμασταν όλοι εδώ και είχαμε κάποιο άλλο τύχημα. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός, με αρκετούς δημότες να νομίζουν ότι πρόκειται για σεισμό πριν αντικρίσουν τις εφιαλτικές αυτές εικόνες. Ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος του χωριού, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος προστασίας του πολίτη, ο οποίος είναι ο Κωνσταντουλάκης ο Αντώνης. Κατόπιν ήρθε και ο δήμαρχος, η αστυνομία και κάνανε την αυτοψία. Η ανησυχία εντείνεται, καθώς όπως υποστηρίζουν τοπικοί σύμβουλοι στα πιτσίδια, υπάρχει ο κίνδυνος αποκόλλησης βράχου και από άλλο σημείο, το οποίο πιθανότατα να εγκυμονεί ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για τους κατοίκους του χωριού. Επειδή είναι απότομο το βουνό και από κάτω ο πρόποδας είναι και αυτός κατηφορικός, πιστεύω ότι θα κατρακυλήσει μέχρι τουλάχιστον το πρώτο σπίτι. Τόσο πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι. Έχει ξανασυμβεί αυτό να πέσει κάποιο κομμάτι από το βουνό? Ναι, κι άλλες φορές. Σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί να φεθούμε στο έλεος του Θεού. Έχει ξανασυμβεί έτσι να αποκολληθεί βράχος? Όχι. Πολύ μικρά κομμάτια ίσως. Όχι. Δεν βλέπατε ίσως κάποια σημάδια ότι ίσως... Εμείς περιμέναμε άλλο βράχο πιο πέρα, πολύ πιο πέρα από εμάς, που πάει κατευθείαν μέσα στο χωριό. Να μεταβεί γεωλόγος στο επίμαχο σημείο προκειμένου να εκτιμήσει την όλη κατάσταση, ζητούν κάτοικοι από τη Δημοτική Αρχή Φεστού. Από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, έχει ενημερωθεί ήδη και πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας της Αλληνής να έχει έρθει κάποιος.